Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακόμα ένα απόγευμα που θα βρούμε λύσεις μαζί με τη Σοφία Μίτσελη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο, ο Στάθης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, όπως επίσης και ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός μας. Θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε ζωντανά, όπως κάθε απόγευμα, σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά, μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των θεσμών αναφορικά με τη δεύτερη δέσμη προαπαιτούμενων επιβεβαίωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα. Το απόγευμα αναμένεται να εγκριθεί και επίσημα η εκταμείευση του 1 δις ευρώ από το ΔΣ του ESM. Ρευστότητα 3,5 δις ευρώ αποκτά η Εθνική Τράπεζα μέσω της συμφωνίας πώλησης της Finance Bank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ. Το χθεσινό ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε την πώληση της Finance Bank έναντι τμήματος 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ θα αποπληρώσει χρέος της Finance Bank προς την Εθνική Τράπεζα ύψους 910 εκατομμυρίων δολαρίων. Πηγές της Εθνικής Τράπεζας χαρακτηρίζουν απολύτως ικανοποιητική την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μόνο η Κόσκο κατέθεσε τελικά οικονομική προσφορά για την εξαγορά του 51% του οργανισμού Λιμένος Πειραιός με οψιόν έως το 67% των μετοχών σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σημειώνεται ότι οι άλλοι δύο υποψήφοι του ΟΛ που είχαν περάσει στην τελευταία φάση του διαγωνισμού του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου τελικά δεν κατέθεσαν οικονομική προσφορά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 12 Ιανουαρίου 2016 με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Εκτός απρόοπτου αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Οι τρεις υποψήφοι στην τελική λίστα είναι ο Γιώργος Πιτσιλής, δικηγόρος με ειδίκευση στα φορολογικά θέματα, ο Φώτης Κουρμούσης, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ο Ηλίας Ξηρουχάκης, στέλεχος επίσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Με βελτιωτικές ρυθμίσεις ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το Σύμφωνο Συμβίωσης κατά τη δεύτερη ανάγνωση του σχετικού νομοσχεδίου μετά τις νομοτεχνικές αλλαγές που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας με ευρεία πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής. Προθεσμία μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016 έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για να υποβάλουν χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών προκειμένου να απαλλαγούν από το τέλος επιδιδεύματος που ανέρχεται στα 650 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι επιδηδευματίες που έχουν σταματήσει ή έχουν κάποιο εισόδημα ή δεν έχουν κάποιο εισόδημα από αυτό θα πρέπει να δηλώσουν πως διέκοψαν τις εργασίες τους βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής. Εάν η προθεσμία θα θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα υποβολής της δήλωσης και θα κληθούν να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τους αναλογούντες φόρους για το ενδιάμεσο διάστημα. Πυρετώδης είναι οι διεργασίες του Υπουργείου Εργασίας για τις θεσμικές αλλαγές του νέου ασφαλιστικού, ενώ τρία αγκάθια παραμένουν με αποτέλεσμα να παραμένει η απόσταση ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την πλευρά των θεσμών. Το πρώτο σημείο στο οποίο υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο Υπουργείο Εργασίας και τους δανειστές είναι το ποσοστό αναπλήρωσης, καθώς η κυβέρνηση προτείνει 55 έως 70% για τις κύριες συντάξεις, ενώ οι θεσμοί θεωρούν ανώτατο πλαφόν το 48%. Διάσταση υπάρχει και στο θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς οι θεσμοί έχουν ζητήσει από τον Γιώργο Κατρούγκαλο τα 384 ευρώ της Εθνικής Σύνταξης να καταβάλλονται στα 20 έτη αποσχόλησης αντί για τα 15 έτη. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι το ΕΚΑΣ, που οι δανειστές απαιτούν να σταματήσει να καταβάλλεται σε 70.000 χαμηλοσυνταξιούχους που θεωρούνται προνομιούχοι.
Μέχρι χθες είχαν γίνει 300.000 αιτήσεις στο τάξης για το επίδομα πετρελαίου, όπως ανέφερε η κυρία Σοφία Σεχπερίδου σήμερα το πρωί στον Αντένα. Από τις αιτήσεις αυτές, περίπου 230.000 είναι οι δικαιούχοι, ενώ οι υπόλοιποι 70.000 δεν πληρούν τα κριτήρια και κατά συνέπεια δεν θα επιδοτηθούν. Η κυρία Σεχπερίδου σημείωσε επίσης ότι οι επιστροφές φόρων γίνονται ομαλά, ενώ σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα των διορθωτικών Ε9 που υποβάλλονται αυτή την περίοδο, επισήμανε ότι περιμένουμε την νομοθετική διάταξη για την μη επιβολή τους. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Η απόφαση που υπογράφεται από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Τρίφωνα Αλεξιάδη, προβλέπεται ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, οπότε και θα επιβληθεί η αύξηση κατά 20 λεπτά το λίτρο ή κατά 10 λεπτά αναφιάλει, δηλαδή στα 750 μέλη. Από το φόρο εξαιρούνται τα εξαγόμενα ελληνικά κρασιά. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να περάσουμε στην Κία Μίτλη να μας δώσει την εικόνα των αγορών. Μάλιστα. Ευδοκία, θα συνδεθούμε και με την... Τόση λοιπόν, Σοφία, και σήμερα στο μείον 0,81% ο γενικός δείκτης, όπως παρακολουθείτε στις οθόνες σας αυτή την ώρα. Το χρηματιστήριο Αθηνών, βλέπουμε κάποιες από τις σημαντικότερες συμμετοχές, οι οποίες κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Να περάσουμε τώρα στην Σοφία, γιατί έχει να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ και το τι γίνεται με την ΕΤΕΣ, τη Σοφία τη Ροδοπούλου. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, Κία, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα βλέπουμε να υπόκειται σε ρευστοποίηση της τάξης του 0,8% αυτή την ώρα και ο γενικός δείκτης τεστάρει και σήμερα τις 620 μονάδες, ένα σημείο το οποίο φαίνεται να είναι καταληκτικό στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς δεν μπορεί να το ξεπεράσει κατά πολύ. Νωρίτερα το πρωί η συνεδρία κινήθηκε σε θετικό έδαφος, έφτασε μέχρι τις 630 μονάδες ο γενικός δείκτης, ωστόσο στη συνέχεια οι ρευστοποιήσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο, επιβαρύνουν το γενικό δείκτη. Η μετοχή της Εθνικής, ωστόσο, βλέπουμε σήμερα να πρωτοστατεί στην άνοδο, ενισχύεται σημαντικά, με τα κέρδη της ενδοσυνεδριακά να φτάσουν περί του 8% και σαφώς μονοπολεί το ενδιαφέρον, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ενδιαφέροντος επικεντρώθηκε στη μετοχή της Εθνικής λόγω και των εξελίξεων που έχουμε σε ό,τι αφορά την Finance Bank. Και έχει αξία να πούμε δύο λόγια παραπάνω, καθώς η Εθνική Τράπεζα τελικά αναμένεται να πωλήσει το 98 και κάτι περισσότερο της 100 της Finance Bank τελικά στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ. Το τίμημα θα είναι στα 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, και εκτός του τιμήματος των 2,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ θα αποπληρώσει και ένα χρέος στη Finance προς την Εθνική Τράπεζα ύψους 910 εκατομμυρίων δολαρίων. Και έτσι αυξάνεται η ρευστότητα του ομίλου της Εθνικής πλέον κατά περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Όπως είναι φυσικό, συγκεκριμένη εξέλιξη έδωσε στήριξη στην μετοχή της Εθνικής, γιατί παλαιότερα οι πληροφορίες έκαναν λόγο για αποτίμηση της Finance μόλις στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε το θετικό αυτό γεγονός έδωσε μεγάλη στήριξη σήμερα στην Εθνική Τράπεζα. Παρόλα αυτά, οι υπόλοιπες τράπεζες βλέπουμε να καταγράφουν και να κλείνουν με σημαντικές ρευστοποίησεις. Ωστόσο, η αξία των συναλλαγών τους είναι σημαντική. Είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, της Α άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, της Πειραιώς περί των 10 εκατομμυρίων, της Eurobank περί των 26-27 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και σήμερα ο τζίρος του ελληνικού χρηματιστηρίου κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 80-90% αποτελείται από συναλλαγές που έχουν γίνει στις ελληνικές τράπεζες. Ολοκληρώνοντας την σύνδεσή μας, έχει αξία να αναφερθούμε και στην μετοχή του ΟΛΠ, η οποία σήμερα πιέζεται, καθώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το τι γίνεται τελικά με την εξαγορά του 51% του οργανισμού. Αυτό το οποίο λένε δημοσιεύματα είναι ότι τελικά ο διεκδικητής είναι μόνο ένας, είναι η Κόσκο. Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν στις 12 Ιανουαρίου και περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ο Στάθης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, όπως επίσης και ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας, είναι στο στούντιο για να μας δώσουν λύσεις και να απαντήσουν ζωντανά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Σε πολύ λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 6 μαζί με τη Σοφία βρίσκουμε λύσεις μαζί και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Σήμερα, όπως σας είπαμε, στο στούντιο μαζί μας είναι ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας. Σε πολύ λίγα λεπτά είναι καθοδόν να έρθει και ο Στάθης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τον Ηλία. Γιατί πολλά έχουμε σήμερα να συζητήσουμε. Πάρα πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε. Κοίταξε να δεις. Από τη μία παγώνουμε. Από την άλλη θέλουμε να πιούμε ένα ποτό για να ζεσταθούμε. Τίποτα από τα δύο. Ένα κρασάκι. Ένα κρασάκι. Και τα δύο ανεβαίνουν. Λοιπόν, δύο παραμένουν τα μεγάλα κάτια. Τίποτα άλλο. Ούτε στο κάμισμα μπορεί να το ρίξει, γιατί και εκεί ανεβαίνει η ειδική φόρη συνήθω. Οπότε ούτε στο κρασάκι. Τώρα το πετά αυτό για να μα προετοιμάσει του καπνιστέ. Συνήθω όπου. Ό,τι λείπει στον προϋπολογισμό το καλύπτουμε είτε από τη βενζίνη, είτε από το αλκοόλ, μάλιστα, είτε από το κάπνισμα. Α, δεν ξέρεις κάτι, έτσι το πετάς. Όχι, είναι πολύ εύκολη πρόβλεψη να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί πολλά έχει να μας πει σήμερα ο Ηλίας. Είπαμε και πριν κάποια θέματα στο δελτίο. Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις που θέλουμε να απαντήσουμε. Τι γίνεται και τι έχει αλλάξει στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων, Ηλία, και να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις και μετά να προχωρήσουμε τι γίνεται με τα δήλωτα κεφάλαια. Αυτό που έχει αλλάξει τη ρύθμιση των 100 δόσεων έχει να κάνει με τις τρέχουσες οφειλές. Η ρύθμιση σαν ρύθμιση παραμένει η ίδια. Μάλιστα. Ότι μετά το 8μηνο μπορεί να χάσει μέχρι 3 δόσεις, μέχρι το 8μηνο μπορεί να χάσει 2 δόσεις. Και γενικά η ρύθμιση δεν έχει αλλάξει κάτι στη ρύθμιση σαν καθεαυτή. Δεν έχει αλλάξει, λοιπόν. Αλλά υπάρχει ο τέταρτος όρος που λέει τι γίνεται στις τρέχουσες οφειλές. Αυτό πλέον από τις 22 Δεκεμβρίου, συγγνώμη, από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά, ουσιαστικά όποιες νέες οφειλές ληξιπρόθεσμες δημιουργηθούν. Θα πρέπει εντός μηνός. Μία οφειλή πότε θεωρείται η ληξιπρόθεσμη? Αν είναι να την πληρώσω 30 Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου είναι ληξιπρόθεσμη. Είναι ληξιπρόθεσμη, λοιπόν. Άρα πρέπει ακόμα να προσέχω. Και μία μέρα, λοιπόν. Ακόμα και μία μέρα. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως λέει ο νόμος πλέον, θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα ο φορολογούμενος είτε να τη ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, είτε να την πληρώσει, να την εξοφλήσει, διότι αν δεν το κάνει αυτό, τίποτα από τα δύο, θα χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μάλιστα. Ενεργοποιείται δηλαδή η τρέχουσα οφειλή. Άρα μεγάλη προσοχή λοιπόν στις νέες οφειλές που δημιουργούμε. Σαφώς. Πρέπει να είμαστε πολύ συνεπείς εντός 30 ημερών. Και αυτό μέχρι 30 Ιουνίου, να το να προσέξει ο κόσμος. Από 30 Ιουνίου και μετά το χρονικό περιθώριο δεν είναι ένας μήνας που δίνεται. Χάνεις και τις 100 δόσεις μετά. Είναι 15 μέρες. Ναι. Το πρόβλημα που χάνεις τις 100 δόσεις και το ποσό που χάνεται, όπως προβλέπει ο νόμος έτσι κι αλλιώς της ρύθμισης, ουσιαστικά το ποσό γίνεται απαιτητό. Οι προσαυξήσεις που έχει γλιτώσει ο φορολογούμενος χάνονται. Απαιτητό σημαίνει πρέπει να το πληρώσουμε όλο το ποσό, έτσι. Μετά ουσιαστικά ενεργοποιείται η διαδικασία της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων κτλ. Το προέβλεπε έτσι κι αλλιώς η ρύθμιση, που ήταν ως τελευταία ευκαιρία στους φορολογούμενους τότε. Και λέει ότι αν χαθεί η ρύθμιση αυτή για τον ΑΒ λόγο, ουσιαστικά ενεργοποιείται το δικαίωμα του δημοσίου να προβεί απέναντι στον φορολογούμενο με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, με κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, ό,τι ισχύει δηλαδή με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Απλά έχουν αυστηροποιηθεί πολύ. Άρα, μία ερώτηση. Ναι. Είμαστε λοιπόν στις 100 δόσεις. Μπορώ οποιαδήποτε νέα οφειλή μου να την βάλω στη ρύθμιση των 12 δόσεων? Δηλαδή, μπορεί να έχω και 12 ρυθμίσεις των 12 δόσεων. Μπορώ, παράδειγμα. Το θέμα είναι να έχω τα χρήματα να τις πληρώνω. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, μπορώ να βάλω ξεχωριστά το ΦΠΑ, μπορώ να βάλω τον ΕΝΦΙΑ. Ναι, ουσιαστικά, όταν μπω μέσα στο σύστημα και το σύστημα δει ότι υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έρχεται και παίρνει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις βάζει στη ρύθμιση των 12 δόσεων. Το πρόβλημα είναι το εξής όμως, ότι η ρύθμιση αυτή προέβλεπε από όταν δημιουργήθηκε από το 2013 ότι θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι έχει τα εισοδήματα αφενός και αφετέρου ότι δεν έχει τα παραπάνω εισοδήματα για να μπορέσει να ρυθμίσει σε 12 δόσεις. Δηλαδή, στείνει κατά κάποιο τρόπο μέσα στην αίτηση μια οικονομοτεχνική μελέτη, δηλώνοντας τα εισοδήματά του, τις πάγιες οφειλές που εξοφλεί κάθε μήνα και τα αναμενόμενα εισοδήματα που μπορεί να υπάρχουν. Και έτσι υπολογίζει το σύστημα αν μπορεί να καλύψει τη ρύθμιση
Ξέπνιξα με αυτά που λέω. Αυτά που μας ενημερώνει πολύ σωστά. Ο κύριος Θανάσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπέρισουμε και, και να απαντήσουμε και σε πολλές ερωτήσεις. Και τηλεθεατές μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Μάλιστα, βεβαίως. Εγώ το δικαιούμαι, έτσι. Παράδειγμα σας λέω. Το δικαιούμαι εγώ. Μάλιστα. Μπορώ να βάλω άλλο λογαριασμό, όχι το δικό μου. Κοιτάξτε, το σύστημα θα πρέπει να, αν έχετε κάνει εσείς την αίτηση και είστε εσείς ο δικαιούχος, προβλέπει ότι ο λογαριασμός θα πρέπει να είστε ή πρώτος δικαιούχος ή έστω συνδικαιούχος του λογαριασμού, διότι αν δεν βλέπει το σύστημα που θα πληρωθεί από τη Γενική Γραμματεία, θα στείλει τα λεφτά στην τράπεζα, αν δεν βλέπει το όνομά σας και το άφημί σας μέσα στο λογαριασμό, τα χρήματα θα επιστραφούν πίσω. Άρα, σαφώς και πρέπει να βάλετε ένα λογαριασμό που είστε έστω συνδικαιούχος. Ναι, γιατί ξέρετε, πολλοί κοινάδες... Προφανώς κάποιο λόγο έχετε να μην θέλετε να βάλετε το δικό σας λογαριασμό. Ορίστε. Έχετε κάποιο λόγο να μην θέλετε να βάλετε το δικό σας λογαριασμό. Άλλος, γιατί είναι φορεία. Υπάρχει πρόβλημα οφειλών. Παράδειγμα, λέμε ναι. Και ναι και όχι, okay, δεν θέλω να μας... Εάν για οποιοδήποτε λόγο, πείτε ότι είναι για έναν άλλον άνθρωπο και όχι για εσάς, λοιπόν, το επίδομα, ναι, κύριε, ναι, Θανάση. Ναι, ναι. Κάποιος, ναι, λοιπόν, άλλος το άνθρωπος... Το επίδομα είναι προσωπικό, όμως, και πάει, πάει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Όχι, εννοούσα για το ότι δεν έχει πρόβλημα. Καταλαβαίνεις, για να διευκολύνουμε λίγο και τους τηλεθεατές υπάρχει... μας, υπάρχει κάποιο θέμα, λοιπόν, και δεν θέλει να δηλώσει αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν θέλει να τα πιστώσει στο λογαριασμό του. Αν ο λογαριασμός δεν είναι... Δεν γίνεται, δυστυχώς, κύριε Θανάση. Θα πρέπει καταρχήν να δηλώσετε το λογαριασμό ακατάσχετο και δηλώσετε αυτόν τον λογαριασμό στην αίτηση, δηλαδή το λογαριασμό που έχετε για τη συνταξιοδότηση, να το δηλώσετε μέσα στο τάξης ως λογαριασμό κατάσχετο, που εκεί υπάρχει το χιλιάρικο το κατάσχετο κάθε μήνα. Άρα, εάν η σύνταξη δεν είναι πολύ υψηλή, δεν υπάρχει φόβος να γίνει κατάσχεση στο ποσό αυτό. Γιατί πολλοί βενζινοπόλες τι κάνουνε. Δίνουνε, παραδείγματος χάρη, κόβουνε το τιμολόγιο σε εκείνον που το δικαιούται, και δίνουν πέρυσι, το ξέρω 1000%, και δίνουν λογαριασμό τραπέζης άλλων. Δεν δίνουν λογαριασμό οι βενζινοπόλες, δίνουν λογαριασμό αυτοί που κάνουν την αίτηση στο τάξης. Ο βενζινοπόλης αυτό που κάνει είναι μέσα στο τιμολόγιο να κόβει τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ του ακινήτου, που έρχεται και συμφωνεί με την αίτηση και από εκεί λαμβάνουν τα χρήματα. Δεν έχει καμία σχέση ο βενζινοπόλης με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο λογιστή, παραδείγματος χάρη, δίνουμε άλλο λογαριασμό. Αυτό είναι θέμα του αυτού που θέλει να κάνει την αίτηση. Αν δώσει λάθος λογαριασμό, δεν θα πάρει πίσω τα χρήματα ποτέ στο λογαριασμό του. Είναι πολύ απλό. Μα γιατί τα έχουν πάρει, εδώ είναι η ιστορία. Αυτό ενδεχομένως, αν γίνει κάποιος έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν πολύ φοβάμαι ότι θα ζητήσουν τα χρήματα πίσω. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ πέρα είμαστε κάθε απόγευμα για να βρίσκουμε λύσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και λύσεις οι οποίες δεν θα σας δημιουργήσουν νόμιμες λύσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε και γιατί. Γιατί η κυρία Σεχπερίδου μέχρι χτες είχε πει ότι είναι 300.000 που έχουν αιτηθεί. Απλά πολύ φοβάμαι ότι φέτος θα είναι λιγότεροι αυτοί που θα τα πάρουν τα χρήματα. Είναι μικρότερο το κονδύλι. Ακριβώς, είναι λιγότεροι οι δικαιούχοι, είναι πολύ πιο αυστηρά τα κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτήρια να τα αναφέρουμε. Βεβαίως, μετά τον κύριο Πασχάλη θα πούμε βεβαίως και για το κομμάτι των κριτηρίων και βεβαίως και για τις 100 δόσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Βεβαίως. Συγγνώμη, κύριε Πασχάλη, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο καθαρά και πιο κοντά στο ακουστικό σας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχω πληρώσει όλες μου τις υποχρεώσεις μέχρι τώρα. Έχω αφήσει τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ. Έχω πληρώσει τη μισή. Ναι. Τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ. Αν κατάλαβα καλά, έχετε ρύθμιση των 100 δόσεων. Γιατί το... Δεν σας άκουσα. Έχετε ρύθμιση των 100 δόσεων. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Η δόση ποτέ έλεγε τον Νοέμβριο. Το Νοέμβριο, μάλιστα. Αυτή ουσιαστικά, επειδή ενεργοποιείται από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά ο μήνας για όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπήρχαν μετά την αίτηση που είχατε υποβάλει για τη ρύθμιση των 100 δόσεων,
ουσιαστικά μέχρι τις 15 Ιανουαρίου ή θα πρέπει να έχετε αποπληρώσει το ποσό της δόσης αυτής, αλλά και το ποσό του Δεκεμβρίου, ή θα πρέπει να κάνετε αίτηση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου να ρυθμίσετε το ποσό για να μην κινδυνεύσει η ρύθμιση των 100 δόσεων. Είναι κρίμα δηλαδή για τη μισή δόση του ένφια του Νοεμβρίου ή ενδεχομένως και του Δεκεμβρίου να χάσουμε τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασχάλη. Πάρα πολύ. Γεια σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε για το επίδομα και για τις αιτήσεις, θα μιλήσουμε για τις 100 δόσεις, θα μιλήσουμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και βεβαίως θα καλησπερίσουμε και τον Στάθη Χριστοδουλέλη. Όλα αυτά σε πολύ λίγα λεπτά. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή «Υπάρχει λύση», συγκεκριμένα μόνο στο SBC, έχουμε τους καλύτερους καλεσμένους, τους πιο εκλεκτούς καλεσμένους μας, που κάθε απόγευμα μας κάνουν την τιμή και απαντάνε ζωντανά σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Κάτι πολύ δύσκολο, κάτι που απορούμε, γιατί είναι γνώστες του αντικειμένου πολλά χρόνια, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ο καθένας στο δικό του το αντικείμενο. Και πολύ καλά διαβασμένοι. Όχι απλά καλά διαβασμένοι, οι καλύτεροι είναι στο στούντιο. Είναι και στο ο Στάθης Χριστοδουλέλης είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Σταθμού. Σε ευχαριστούμε που είσαι ακόμα ένα απόγευμα εδώ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε μείνει τώρα, Στάθη, στα αγκάθια. Στα δύο αγκάθια. Είδα τα αγκάθια όπως θα παρουσιάζετε και στο SK News. Βλέπουμε να επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα του ποσοστού αναπλήρωσης. Ακριβώς. Οι δανειστές πιέζουν για πολύ χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης, στις τάξεις του 48%. Με πλαφόν δηλαδή το 48%. Να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει ποσοστό αναπλήρωση. Να προσπαθήσουμε να το πούμε απλά, ναι, για να έχει εικόνα και ο κόσμος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αναπλήρωσης είναι ένα συντελεστής σύμφωνα με βάση τον οποίο, με χρήση του οποίου, υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων. Αν εξαιρέσουμε κάποιες κατηγορίες, τις οποίες όντως το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν μεγαλύτερο, όπως σε τραπεζοϋπαλλήλους, γενικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά και τις περικοπές που έχουν λάβει χώρα στη διαδρομή των μνημονιακών χρόνων, να πούμε ότι έχουν ήδη πέσει σε χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά αναπλήρωσης. Άρα, όλη αυτή η παραφιλολογία περί υψηλών ποσοστών αναπλήρωσης, κατά τη δική μας εκτίμηση, είναι λανθασμένη, δεν κινείται στη σωστή βάση και αν μη τι άλλο θα πρέπει να κινηθεί με γνώμονα το ότι ήδη έχουν μειωθεί πάρα πολλοί συντάξεις. Τα ποσοστά αναπλήρωση αποτελούν ένα από τα κριτήρια σύμφωνα με το οποίο θα περικοπούν οι συντάξεις. Το άλλο είναι η ρήτρα ηλικίας, όσοι δηλαδή βγαίνουν κάτω από τα 60, και το άλλο είναι η ρήτρα των ετών ασφάλισης, όσοι επιλέγουν να αποχωρήσουν με λιγότερα από 35 χρόνια. Βεβαίως, από τη μία επανέρχεται το κομμάτι των ποσοστών αναπλήρωσης, από την άλλη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται για περικοπές στις επικουρικές και όχι στις κύριες. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να μην υπάρχει διγλωσία, διότι οι ασφαλισμένοι περιμένουν με αγωνία και απορούν ποιο θα είναι τελικά το ποσό της σύνταξής τους. Το οποίο όποιο μας πεις εσύ κάθε απόγευμα, φοβάμαι, γιατί... Και φοβάμαι ακριβώς, ότι ενώπιστο τα ταμεία είναι άδεια, ενώπιστο ότι υπάρχει πίεση και από τους δανειστές, αλλά και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια τα ταμεία μας σχεδόν έχουν περιέλθει σε οικονομική αδυναμία, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μειώσεις της συντάξης και, ακόμα και τις κυρίες, εύχομαι να μην γίνουν ποτέ επιδόματα. Μένω στη δέσμευση, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μην είμαι κριτικός απέναντι στην δέσμευση αυτή. 8755-5878, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, ο Στάθης Χριστοδουλέλης και ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, εργατολόγος και φοροτεχνικός αντίστοιχα, δίνουν λύσεις και απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. Ο κύριος Γιώργος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, γεια σας. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Άμα μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Χριστοδουλέλης που είναι δικηγόρος και φυσικά ο Ηλίας. Η πρώτη του κατοικία είναι προστατευόμενη. Όπως λένε κυβερνητικοί εταίροι, αυτοί οι εκπρόσωποι, είναι η πρώτη κατοικία. Δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Όσον αφορά σε οφειλές προς το δημόσιο, δεν είναι. Βγαίνει και λένε η πρώτη κατοικία. Δεν μπορεί να βγει σε πληθυσμό. Υπάρχουν κάποια πολύ αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς. Που πρέπει να πληρείτε έτσι ώστε να μπορείτε να περισσώσετε την πρώτη κατοικία. Δεν έχει κανένα εισόδημα, μόνο αυτό το σπίτι έχει. Κανένα εισόδημα δεν έχει.
Όταν λέτε δεν έχει κανένα. Το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι? 80 τετραγωνικά. Και τι αντικειμενική αξία έχει? Παίζουν κάποιοι παράγοντες πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο και πρέπει να είναι και ισορρευτικοί αυτοί. Δεν εργάζεται, δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα. Ας επανέλθει και μου ερώτημα επανέλθετε όταν θα έρθει ο Δημήτρης Αναστασόπουλος. Γενικά σα τσιτάτω το ότι η πρώτη κατοικία είναι προστατευμένη, σίγουρα δεν ισχύει. Σίγουρα δεν ισχύει. Και μάλιστα είναι και πολύ αυστηρά τα κριτήρια στα ΑΘΗ. Τι οποία... και λένε η πρώτη κατοικία είναι προστατευόμενη. Τι θα γίνει ο εργατολόγος, φοροτεχνικός, πω και για να δημιουργήσετε περιφερειακά. Αναμένουμε όσον αφορά το κομμάτι της φυσικής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Υπάρχει περίπτωση να πληρεί τα κριτήρια έτσι ώστε να μπορέσει να προστατευτεί? Σίγουρα θα απευθυνθείτε σε κάποιο δικηγόρο και φυσικά από την εκπομπή μας όταν θα έχουμε τον κύριο Αναστασόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη εβδομάδα. Όταν μιλάμε για φυλές στο δημόσιο, αναμένουμε κύκλιο που θα προβλέπει ότι θα υπάρχει μια προστασία στην πρώτη κατοικία μέχρι στιγμής. Ναι, αλλά και πάλι μη εισοδηματικά κριτήρια. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Μα έτσι κι αλλιώς βλέπουμε, πάντα η λογική είναι αυτή. Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Μάλιστα, λοιπόν. Ερώτηση. Είμαι στη ρύθμιση των 100 δόσεων για ποσό 3.100 ευρώ. Μετά τις αλλαγές του επιτοκίου πήγε 3.700 ευρώ και άλλαξε η δόση. Προφανώς θα είναι επαγγελματίας. Ερώτηση. Εάν εξοφλήσω όλο το ποσό, γλιτώνω τις προσαυξήσεις, πρέπει η οφειλή να γίνει ληξιπρόθεσμη, πώς πρέπει αυτό να το θα κάνει? Θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΗ να κάνει αίτηση ότι ουσιαστικά τη ρύθμιση που έχει κάνει σε 100 δόσεις επιθυμεί να μειώσει τις δόσεις, άρα έρχεται και υπολογίζει το σύστημα, εάν είχε κάνει αρχικά την αίτηση αυτή σε 8, 9, 10 δόσεις, πόσο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι προσαυξήσεις, οι παραπανήσεις που είναι για τις υπόλοιπες 90 δόσεις, επειδή οι προσαυξήσεις υπολογίζονταν ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που υπολόγιζε ο φορολογούμενος, ουσιαστικά θα αφαιρεθούν ανάλογα με το κλιμάκιο τι προβλέπει η ρύθμιση στις πόσες δόσεις θα ξεπληρώσει τη ρύθμιση. Μάλιστα. Σταθεί, κάθε απόγευμα μέσα από αυτή την εκπομπή είσαι ο πρώτος που τους ενημερώνεις στους τηλεθεατές μας με αποκλειστικές πληροφορίες που έχεις από το Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, καθώς επίσης και οι εκτιμήσεις σου δεν έχουν πέσει ποτέ έξω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλουν να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, να ξέρουν οι τηλεθεατές μας τι ισχύει, ποιοι θα πρέπει να φοβούνται. Νομίζω αυτοί που είναι οι άμεσες θυγόμενες είναι οι γυναίκες με ανήλικο. Πολύ μάλιστα. Επίσης δεν επηρεάζονται τα βαρέα και ανθυγινά όσον αφορά το όριο ηλικίας. Τη θεμελίωση. Λοιπόν, να το γενικεύσουμε. Να πούμε ότι καταρχήν έχει ψηφιστεί ο νόμος 4336 του 2015 στις 19 Οκτώβου, ο οποίος αλλάζει τα όρια ηλικίας και ορίζει ότι διασώζονται μόνο όσοι είχαν το όριο ηλικίας που ίσχυε με το προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο. Άρα, όποιος μέχρι τις 18 Οκτώβου είχε το όριο ηλικίας και το όριο ηλικίας πέρα από τα αίτια ασφάλισης που απαιτείται με το προηγούμενο νόμο, τότε διασώζεται και μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε. Μπορεί να αποχωρήσει, δεν σημαίνει ότι το συμφέρει κιόλας. Σωστά. Υποσημείωση. Στη συνέχεια να πούμε ότι όποιοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας το παλιό μετά τις 19 Οκτώβου, ανάλογα με το πότε το συμπληρώνουν, αν το συμπληρώνουν το 2015 ή το 2016 και εφεξής, αυξάνεται το όριο ηλικίας σε κάποιες περιπτώσεις με αλματώδη μεταβατικότητα. Άρα, ένας ασφαλισμένος, ο οποίος θίγεται από το νέο ασφαλιστικό, μπορεί να του προσθεθούν χρόνια ασφάλισης από 5 έως και 17 ανά περίπτωση. Εξαιρούνται όσοι έχουν λοιπόν το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Οκτώβου, αυτοί που έχουν υπαχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, και οι γονείς αναπήρων ανήκουν για βιοποριστική εργασία. Και από εκεί και πέρα πρέπει ο κάθε ασφαλισμένος, και μου και τελειώνω με αυτό, να ζυγίζει πριν αποχωρήσει τη σύνταξη το ποσό της σύνταξης που προσδοκά να λάβει, ούτως ώστε να προγραμματίσει το βιοπορισμό του. Άρα, ναι, και να ξέρει ότι θα περιμένει και 2 χρόνια. Ακριβώς. Για να λάβει τη σύνταξη. Βεβαίως υπάρχει η προσωρινή σύνταξη, η οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν καταβάλλεται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο. Κύριε Κοσμά, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ είμαι βορειοπηρεώτης και μου κόψουν τη σύνταξη χρόνια τώρα. 7 χρόνια πριν. Εδώ και 3 χρόνια. Σας έχουν κόψει τη σύνταξη. Έχει πάλι πω τι θα γίνει. Ένα λεπτάκι. Λαμβάνατε τη σύνταξη του ανασφάλιστου του περίλικα, δηλαδή έχετε υπερβεί το 67 έτος ηλικίας? Ναι. Όντως λοιπόν υπήρξε μια μεταβολή στις προϋποθέσεις, η οποία στέρισε σε πολλούς ανθρώπους και της δικής σας, τέλος πάντων. Δεν σας ακούω. Ναι, υπήρξε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία στέρισε το δικαίωμα σε πολλούς όπως εσάς.
ήταν επανέλθει κάποιο ευμενέστερο πλαίσιο, δεν έχει προκύψει. Άρα δυστυχώς ακόμα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω για τον... Έως τώρα δυστυχώς, κύριε Κοσμά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτή τη σύνταξη που λαμβάνετε μέχρι σήμερα. Δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος τηλεθεατής μας είναι ο κύριος Ηλίας. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Είμαι ασφαλισμένος το 81. Έχω φύγει με θελουσία από τον ΟΤΕ το 2013 και έχω τρία ανήλικα παιδιά. Αν με καλύπτει ο νόμος για να φύγω στη σύνταξη πριν το 18 που με έχει ασφαλίσει ο ΤΕ με αυτασφάλιση. Λοιπόν, καταρχήν εσείς ως ασφαλισμένος πριν την 1η-1η-83 σε ειδικό ταμείο μπορούσατε να αποχωρήσετε με 35 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Ναι. Πλέον με τον νέο νόμο το 43-36 μπαίνει όριο ηλικίας και αυτό είναι το 58-8, εκτός και αν έχει συμπληρώσει μέχρι τις 18-8 τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις, δηλαδή να έχεις τα 35 χρόνια. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσον μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο στρατός, λόγω του ότι η εξαγορά του στρατού μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση του 58 έτους ηλικίας για να μετρήσει και για θεμελίωση και για προσάυξη. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, οπότε δεν μπορώ να σας το απαντήσω με μεγάλη ασφάλεια. Αναμένουμε την εγκύκλιο η οποία που θα διαβιβαστεί στα ειδικά ταμεία. Κανονικά έπρεπε ήδη να έχει διαβιβαστεί. Παρακαλώ να επανέλθετε με ερώτημα για να σας έχω μια σαφέστερη απάντηση. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Αν με καλύπτει με 32 χρόνια αυτή τη στιγμή καθαρά, με τα ανήλικα παιδιά, αν ισχύει αυτό. Μισό λεπτάκι. Πόσα παιδιά έχετε? Τρία ανήλικα. Ωραία. Ούτως ή άλλως λοιπόν ισχύει αυτό. Άρα έχετε αυτή την προϋπόθεση. Έλεγα για το 35 χωρίς όριο, αλλά εφόσον έχετε την ευεργετικότερη διάταξη της τριτεκνίας, καλύπτεστε κανονικά. Δεν φύγεστε. Άρα μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για σύνταξη με 32 χρόνια καθαρά. Βεβαίως. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στον κύριο Νίκο, Ηλία, να μας πεις τα κριτήρια για το επίδομα πετρελαίου για να μπορέσουμε να καλύψουμε και πάρα πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών και πότε θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, πότε θα πιστωθεί μάλλον το ποσό. Υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αν μιλάμε για άγαμο, το εισοδηματικό κριτήριο είναι 12.000 ευρώ. Αν μιλάμε για έγκαμο, είναι 20.000 ευρώ, προσαξιμένο 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Το περιουσιακό κριτήριο αντίστοιχα είναι 100.000 ευρώ για τον άγαμο και 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία ακινήτων για τον έγκαμο. Αυτά προκύπτουν από τις περσινές δηλώσεις ή από τις δηλώσεις Ε9 όπως εμφανίζονται στον ΕΝΦΙΑ. Εκτός είναι οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη και μαγαζιά. Εκτός είναι και όσοι έχουν δύο γιόταχη και άνω. Αυτό δεν πρέπει να το καταλάβω, το καινούριο αστερίσκο που έχει μπει από το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, αν βάλουμε τα τεκμήρια, αν αφρίσουμε τα τεκμήρια των αυτοκινήτων, έτσι κι αλλιώς θα έμεναν εκτός λόγω περιουσιακού. Ούτως ή άλλως, ναι, ακριβώς. Και επίσης όσοι επίπτουν στο φόρο πολυτελείας, δηλαδή όσοι έχουν αυτοκίνητα από 2.000 κυβικά και πάνω, δεκαετίες και λοιπά, και σκάφη και λοιπά. Και αυτοί είναι εκτός. Ούτως ή άλλως και αυτό επίπτει στον προηγούμενο, δηλαδή στα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, χωρίζεται η περιοχή 4 ζώνες ανάλογα με την περιοχή. Η επιδότηση είναι 25 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο που βάζει ο φορολογούμενος. Πολύ λίγα τα χρήματα. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα και επίσης έχουν κατέβει και τα τετραγωνικά που μπορεί να βάλει να επιδοτηθεί ο φορολογούμενος. Είναι 80 τετραγωνικά για τον άγαμο και 100 τετραγωνικά για τον έγκαμο. Άρα, αν μπαίνει πετρέλαιο θέρμανση σε κατοικία που είναι μεγαλύτερη από αυτά τα τετραγωνικά που ανέφερα. Θα μου επιτραπείς να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, ότι νομίζω ότι αυτοί δεν θα έχουν καν σπίτι. Για τους οποίους αναφέρονται. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ αυστηρά τα σχόλια. Να σου πω κάτι. Ξέρω στην επαρχία, επειδή στην επαρχία τα σπίτια πολλές φορές ήταν μεγάλα όταν σωστά, χτίζονταν. Γι' αυτό το λέω. Και ακριβώς. Αν μιλάμε για σπίτι πάνω από 100 τετραγωνικά, ή αν μιλάμε ότι έχει δύο γιοταχή ο συγκεκριμένος, τα οποία είναι ίσα που κυκλοφορούν για αυτόν και για την γυναίκα του, υπάρχει φόβος να χάσει το επίδομα πετρελαίου, άσχετα αν είναι άνεργος. Από εκεί και πέρα, οι αιτήσεις, αν γίνουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ουσιαστικά μέχρι το Φεβρουάριο, αναφέρει η κυβέρνηση ότι θα έχουν μπει τα χρήματα. Μάλιστα. Αντίστοιχα, αν έχουν γίνει από το Γενάρη του 2016 μέχρι το Μάιο του 2016, όπως προβλέπει ο νόμος ότι θα είναι ανοιχτό το σύστημα, προβλέπεται ότι θα πάρουν την πρώτη δόση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δυστυχώς φέτος δεν θα δοθεί προκαταβολή όπως προβλεπόταν πέρσι, που μπορούσε ο φορολογούμενος να ζητήσει την προκαταβολή, να προπάρει τα χρήματα και να αγοράσει το πετρέλαιο. Θα πρέπει λοιπόν να τα καταβάλει και μετά να πιστωθεί στο λογαριασμό. Και εννοείται να πάνε όλα καλά, να εκδοθεί το τιμολόγιο σωστά από το Βενζινοπόλ, να έχει πει ο σωστός αριθμός λογαριασμού. Σε πολύ λίγο θα απαντήσουμε για την κατάθεση πινακίδων και για την προθεσμία, τη νέα προθεσμία για το ΚΤΕΟ. Μετά τον κύριο Νίκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Νίκο.
Κοιτάξτε, για μένα μαζί μιλάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω με την Αλφα έχω κάποιες συναλλαγές, καταθέσεις μου. Μόνο θα σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ να μην αναφέρεστε στην επωνυμία. Ναι, της τράπεζας. Να κάνω, γιατί εκεί μου έτυχε το πρόβλημα. Ναι, ναι, μάλιστα. Έχω κάποια δολάρια εκεί, μαζεμένα εδώ και 15-20 χρόνια. Χίλια τόσα κάτι τέτοιο. Πήγα να πάρω 2 εικοσάρια, 40 δολάρια, να κάνω στα εγγόνια μου ένα δώρο αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Και μου λέει, ναι, μπορείτε να πάρετε, με τη διαφορά θα πληρώσετε κάποια αβάντα στην τράπεζα, όπως το είπανε, προμήθεια. Κάποια προμήθεια, μάλιστα. 10 ευρώ προμήθεια για τα 40 δολάρια τα δικά μου που τα έχουν, τα καταλέβονται 20 χρόνια χωρίς να δίνω ούτε ένα σέτς και μου ζητήσανε 10 ευρώ προμήθεια για αυτή την αλλαγή. Η κάθε είναι τράπεζα έχει αυτό, κάποια πολιτική στην οποία εσείς έχετε υπογράψει για το φι που βάζει η κάθε τράπεζα για το κόμιστρο που πληρώνεται. Είσαστε ενήμερο σε αυτό, γι' αυτό λέμε και σε όλους τους τηλεθεατές, πριν οποιαδήποτε συναλλαγή κάνουν ή πριν οποιαδήποτε απόφαση πάρουν για τα χρήματά τους, να είναι σίγουροι ότι έχουν διαβάσει όλους τους όρους της τράπεζας. Καμία τράπεζα δεν λέει αυτά τα πράγματα στον αέρα. Όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας σας συμβουλεύουν και τα υπογράφετε αυτά εξ αρχής. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό, κύριε Νίκο. Από εδώ και 20 χρόνια να θυμάμαι εγώ τι έχω υπογράψει και ότι αυτό ισχύει. Τώρα λοιπόν που γνωρίζετε πολύ καλά, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε σε κάποιο άλλο υποκατάστημα ή όπου εσείς νομίζετε ότι θα μπορούσαν να σας πάρουν λιγότερα χρήματα για το κόμιστρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Επόμενος τηλεθεατής είναι ο κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Έχω από το 1980 ασφαλισμένο στον ΟΑΕ. ΟΑΕ, μάλιστα. Και κατέθεσα για σύνταξη τώρα το 5ο του 2015. Έχω δηλαδή 35 ετία, ναι, γεμάτη. Πότε έχετε γεννηθεί, παρακαλώ. Πότε έχετε γεννηθεί. Το 1942 είναι 74 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχετε συμπληρώσει 35 χρόνια μέχρι τώρα. Αλλά σε κάθε. Ναι. Πότε, το 62, το 42 μου είπατε. Το 42 είμαι γεννητής. Ωραία. Άρα έχετε συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση. Είμαι 74. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Επομένως, σε κάθε περίπτωση δικαιούστε σύνταξη. Πείτε μου το ερώτημά σας. Τι σύνταξη θα πάρω. Λοιπόν, για να δούμε τι σύνταξη θα πάρετε. Καταρχήν, όλα σας τα χρόνια ήταν στον ΟΑΕ. Είχατε και ΙΚΑ πριν. Ναι. Όχι. Ναι. Κατέθεσα μόνο στον ΟΑΕ. Προέρχεται ο χρόνος του ΟΑΕ από πρώην Ταμείο Εμπόρων ή από πρώην ΤΕΒΕ. Από πρώην ΤΕΒΕ. Θα υπολογίζετε λοιπόν καθαρά, αυτή τη στιγμή με σημερινά δεδομένα, με τα χρόνια ασφάλεια που έχετε, γύρω στα 1.200 ευρώ καθαρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση επίκειται και άλλες μειώσεις με τα τωρινά δεδομένα, τηρουμένων των αναλογιών και από έναν πρόχειρο υπολογισμό, όπως αντιλαμβάνεστε, που κάνω αυτή τη στιγμή, grosso modo. Ναι. Επιφυλασσόμενος να έχετε υπόψη σας για περίπου 1.200 ευρώ. Κοντά στα 1.200 ευρώ. Έχεις αφαιρέσει τις... Δεν αφαίρεσα. Λέω Χριστούγεννα να μην αφαιρέσω. Το είπες να μην αφαιρέσεις. Πείτε μου. Τι να αφαιρέσω, κύριε Μιντιλή. Όχι, δεν λέω εσάς. Λέω άμα είχε αφαιρέσει για να σας πει το πραγματικό ποσό, γιατί θα υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις για ποσά πάνω των 1.000 ευρώ, κύριε Νίκο. Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον κύριο Λεωνίδα, απάντηση. Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω τις πινακίδες μου? Αν δεν πάρει κάποια παράταση, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Μπορώ να καταθέσω. Και για το κταίο, λοιπόν, πήρε μια προθεσμία μέχρι 31 Δεκάτου. Για τα αυτοκίνητα που θα έπρεπε να έχουν περάσει. Απλά καλό θα είναι να το κάνουν, γιατί έχει πρόστιμο αν δεν το περάσουν πρόθεσμα. Και μάλιστα εγώ έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος τηλεθεατής, ο κύριος Λεωνίδας. Καλησπέρα, κύριε Λεωνίδα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Είμαι ασφαλισμένος από τη 1η Εβδόμου του 1981. Mm-hmm. Σε 6 μήνες 36 του 2016 κλείνω 35 χρόνια στη δουλειά και τα 58 τα συμπληρώνω το Φεβρουάριο του 2016. Σε ποιο φορέα είστε ασφαλισμένος, κύριε Λεωνίδα? Στο ΙΚΑ. Τραπεζικός υπάλληλος είμαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε έχετε γεννηθεί, πείτε μου ακριβώς πότε έχετε γεννηθεί, αν έχετε την καλοσύνη. Το 17 Φεβρουαρίου του 58.
Άρα λοιπόν έχετε κλείσει τα 57, το Φεβρουάριο κλείνετε τα 58. Επομένως, Φεβρουάριο, ναι. Σωστά. Με εξαγορά πλασματικού χρόνου συμπληρώνετε τα 35 χρόνια το 2011, άρα μπορούσατε να βγείτε στα 58 σας. Με το νέο νόμο το 43-36 του 2015, επειδή 58, το 58 έτος ηλικίας σας συμπληρώνετε το 2016, πάμε αναγκαστικά στα 59 μας. Δηλαδή, προστίθεται περαιτέρω ένας χρόνος. Α, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αν θα εξαγοράσω πλασματικά χρόνια... Ούτως ή άλλως, κατόπιν εξαγοράς. Πρέπει να έχετε 35 χρόνια το 2011 για να ισχύει αυτό που σας λέω. Δηλαδή, την εξαγορά δεν την γλιτώνουμε σε καμία περίπτωση. Απλά, από εκεί που το όριο ηλικίας με τον προηγούμενο νόμο ήταν το 58, τώρα έχει προστεθεί ακόμα ένα έτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πριν περάσουμε στον κύριο Θανάση, ερώτηση για τον Ηλία. Αν υπάρχει πρόβλεψη για ρύθμιση που θα καταργεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για την υποβολή δήλωσης του Ε9. Υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη. Μέχρι στιγμής αυτό που αναφέρει ο νόμος μόνο είναι ότι όταν η διόρθωση που κάνει ο φορολογούμενος είναι συνεχόμενη, ξεκινάει δηλαδή παραδείγματος χάρη από το 2010 και φτάνει μέχρι το 2015, το πρόστιμο είναι ένα και είναι 100 ευρώ για όλες τις χρονιές. Έχει ζητηθεί και από το Σύλλογο να μην επιβάλλεται αυτό το πρόστιμο των 100 ευρώ, γιατί πολλές φορές βγαίνουν προβληματικές δηλώσεις που έχει κάνει ο φορολογούμενος, πολλές φορές και χωρίς δικιά του επαιτειότητα. Έχει ξεχάσει, παραδείγματος χάρη, να δηλώσει μια πρόσωψη ή έχει δηλώσει 2 χρόνια λιγότερο το έτος κατασκευής. Από εκεί ο φόρος που προκύπτει είναι ελάχιστος, αλλά αν δεν το δηλώσει σωστά, δεν μπορεί να βγει να εκδοθεί το σωστό πιστοποιητικό ένφια και δεν μπορεί ο συμβολιογράφος, όπως τον υποχρεώνει ο ίδιος ο νόμος, να συμπληρώσει το συμβόλαιο προκειμένου ο φορολογούμενος να μεταβάσει το ακίνητο. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και από τον κλάδο το δικό μας. Ουσιαστικά να καταργηθεί το πρόστιμο αυτό, γιατί πολλές φορές οι φορολογούμενοι βρίσκονταν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για μεταβολές που δεν δημιουργούσαν μεγάλες διαφορές ή πολλές φορές και μηδενικές διαφορές στο φόρο. Πολλές φορές ακούμε Ευδοκία, ακριβώς, και να πάμε και σε μια ερώτηση για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τον λογαριασμό από κατασχέσεις της εφορίας. Πριν από αυτό, να περάσουμε σε κάτι άλλο. Εκτός από τις 100 δόσεις, ξέρουμε όλοι πώς ισχύουν αυτά που μας είπες και στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε λοιπόν τώρα την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, λοιπόν, αυτή που την γνωρίζουμε όλοι. Είχαμε ακούσει κάποια στιγμή κάτι για 36 δόσεις. Για ποιους ισχύουν αυτές, Ηλία? Μέχρι στιγμής το μόνο που υπάρχει είναι 24 δόσεις όταν δημιουργηθεί μια οφειλή από το 2013 και πίσω. Και με την προϋπόθεση ότι αφήνει το σύστημα. Πιο παλιά δηλαδή. Παλιότερες οφειλές. Για παλιότερες οικονομικό 2013 και πίσω. Αυτό πλέον ουσιαστικά θα προκύπτει μόνο αν βγαίνουν αποτελέσματα από φορολογικούς ελέγχους στους φορολογούμενους και επιβάλλονται τα ποσά. Εκεί βέβαια τα ποσά, 24 δόσεις για το φορολογούμενο, επειδή συνήθως είναι υπέρογκα τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τους ελέγχους αυτούς, διότι ανοίγονται λογαριασμοί. Και υπάρχει μια λαθασμένη λογική πολλές φορές. Ναι. 24 δόσεις δεν θα εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει ο φορολογούμενος, αν θέλει να το πληρώσει, να πει στις 200. Πολύ, ακριβώς, να περιμένει για 200. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης, κάτι άλλο που είναι ερώτηση των τηλεθεατών μας. Άμα σε περίπτωση που είναι κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή, που γίνει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή, προκύψει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή, αυτομάτως σε περίπτωση που δεν μπορέσει να την αποπληρώσει, βγαίνει και από τη ρύθμιση των 100 δόσεων? Όχι, είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Έχεις ένα μήνα περιθώριο μέχρι τις 30 Ιουνίου για τις νέες οφειλές. Από τις 30 Ιουνίου μέχρι τα τέλη του 2017. Έχει 15 μέρες ο φορολογούμενος περιθώριο, απλά μπαίνει και ένας άλλος αστερίσκος. Για το 2017 και μετά, θα πρέπει όταν δημιουργηθεί μια ληξιπρόθεσμη οφειλή, για να έχει δικαίωμα να δημιουργηθεί νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, θα πρέπει να περάσει σε εξάμηνο. Και αυτό το πράγμα, άμα το συνδυάσουμε και με τις μειώσεις των συντάξεων, με τις μειώσεις των μισθών και όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε και με τους φόρους, οι οποίοι δυστυχώς παραμένουν πολύ υψηλοί, πολύ φοβάμαι ότι ο φορολογούμενος που θα καταφέρει να πληρώσει και να τηρήσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων μέχρι το τέλος της ρύθμισης, θα πρέπει να πάρει όχι βραβείο, θα πρέπει να πάρει. Έχει περάσει από συμπληγάδες. Μάλιστα. Και κάποια ξεχασμένα κεφάλαια που θέλω να το πούμε έτσι, ξεχασμένα. Αυτό αναμένουμε στην αρχή του 2016. Ουσιαστικά θα είναι ο προάγγελος του περιουσιολογίου. Θα δοθεί η εγκύκλιος, ο νόμος από τον Υπουργό Οικονομικών που θα προβλέπει πώς θα μπορεί ο φορολογούμενος να δηλώσει τα ξεχασμένα εντός εισαγωγικών κεφάλαια. Βέβαια, έχω πει επανειλημμένα και από αυτή την εκπομπή ότι αν ισχύσουν οι συντελεστές που ακούγονται και οι προσαυξήσεις που ακούγονται, πολύ φοβάμαι ότι κανένας δεν θα μπει στη διαδικασία. Διότι αν το πάνε νομικά, πολλές φορές υπάρχουν και αποφάσεις και περιμένουμε και αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας το Φεβρουάριο,
που δικαιώνουν τους φορολογούμενους. Και τελευταία ερώτηση, θα την απαντήσουμε σε 30 δεύτερα. Πώς μπορώ να προστατεύσω λοιπόν το λογαριασμό μου? Κάνοντας αίτηση, μην αφήσουμε και αυτό εκτός. Κάνοντας αίτηση μέσα στο τάξη, δηλώνοντας στην ανάλογη εφαρμογή τον αριθμό λογαριασμού που μπαίνει η σύνταξη ή ο μισθός, προκειμένου να έχω το χιλιάρικο το κατάσχετο ή 1.250 ευρώ, αν ο μισθός είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 5. Μαζί με τον Στάθη Χρυστοδουλέλη και τη Χριστίνα Τιμανέ, τη φοροτεχνικό μας και τον εργατολόγο, θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις.